και υποδεχόμαστε αμέσως τώρα τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής για μία εικοσαετία. Για 20 ετία, 19 χρόνια και. Δεν κρύβεις πάντως χρόνια, εσύ τα λες όπως έχουν τα 19 πράγματα. Είναι ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αν τρέξει κάποιος στο αρχείο θα μπορέσει να βρει από εκεί και πέρα τα 19 αυτά χρόνια. 19 χρόνια λοιπόν ο Νίκος Παπανικολάου, σήμερα θα ασχοληθούμε με βία και ψυχική ασθένεια. Βία και ψυχική ασθένεια, νομίζω ότι τα γεγονότα τα τελευταία τουλάχιστον, τόσο της Μακρινίτσας όσο και της Κυπαρισίας, είναι ξεκάθαρα. Ωστόσο, δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες παρόμοιων γεγονότων και στην Κρήτη και στον τόπο μας. Πάρα πολλές. Το γράφημα ακριβώς των συνεργατών, συναδέλφων. Βεβαίως. Δεδομένου το ότι ξέρεις, η ψυχική ασθένεια φαίνεται το ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί. Ωστόσο, είναι κάτι που ξεκαθαρίζεται, που αντιμετωπίζεται και που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται επιτυχώς και σίγουρα από αυτό το οποίο θα βγάλουμε και το ξεκινάω από αυτό, στο ότι τελικά η βία δεν συνάδει με τον ψυχικά ασθενή. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ο ψυχικά ασθενής. Οπτικά φαίνεται κάποιος αν είναι ψυχικά ασθενής. Όχι. Δεν νομίζω ότι φαίνεται, εκτός από κάποιες ιδιαίτερες παθολογίες από εκεί και πέρα, οι οποίες ξεκάθαρα νομίζω ότι μπορούν να δείξουν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ωστόσο, εντάξει, συνήθως όχι τόσο συχνά. Ναι. Σε κάποιες παθολογίες ωστόσο υπάρχει. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξέρεις αυτό που έλεγα προηγουμένως σε σχέση με το κατά πόσον τελικά η βία συνάδει με τον ψυχικά ασθενή, είναι και κάτι που συντήρησε και το στίγμα. Το στίγμα τι σημαίνει, ότι κάποιος στιγματίστηκε, ότι κάποιον του μπήκε μια ταμπέλα, ότι του κολλήσαμε μια ετικέτα. Ουσιαστικά ένα χαρακτηριστικό, μια ρετσινιά, κατά το κοινό λεγόμενο. Σίγουρα δημιουργούμε στερεότυπα λοιπόν για κάποιους ανθρώπους που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό και σαφώς κάνουμε το διαχωρισμό, ξέρεις, εμείς οι φυσιολογικοί εντός εισαγωγικών και αυτοί οι οποίοι δεν είναι φυσιολογικοί ανήκουν στην ψυχοπαθολογική κατηγορία. Και σαφέστατα αυτό προβαίνουμε σε αρνητικές διακρίσεις εναντίον κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά του στίγματος. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για μύθους και προκαταλήψεις σε σχέση με τις ψυχικές ασθένειες. Είναι πολλοί οι μύθοι. Ξεκαθάρισα κάποιους, λίγους αν θέλεις, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές είναι επικίνδυνα και βία. Μύθος. Αυτό είναι μύθος βεβαίως, ξεκάθαρα. Είναι συνήθως άτομα τα οποία θα έλεγα ότι γίνονται θύματα και όχι θύτες πολλές φορές, θυματοποιούνται δηλαδή, όπως επίσης και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν χρησιμοποιεί βία. Συνήθως βεβαίως άτομα τα οποία είναι ακάλυπτα φαρμακευτικά ή με κάποιο τρόπο δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορούν να εμφανίσουν μια βίαιη συμπεριφορά. Σαφέστατα όμως τα άτομα τα οποία είναι καλυμμένο φαρμακευτικά και έχει μια καλή ψυχιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση είναι άτομο το οποίο δυνητικά δεν μπορεί να γίνει βίαιο ή γίνεται βίαιο, αν το θέλεις, σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με, το φυσιολογικό, με τον υπόλοιπο φυσιολογικό εντός αγωγικών πληθυσμό. Το δεύτερο είναι ότι ο ψυχικά υγιής, ο ασθενής, συγγνώμη, είναι ανίατος και ανεύθυνος για τις πράξεις του. Αυτό βεβαίως είναι και αυτό ένας μύθος, δεδομένου του ότι μετά τη δεκαετία του 40 και μετά τις διάφορες βιολογικές θεραπείες σε σχέση με την αντιμετώπιση των ψυχώσεων, ουσιαστικά αντιμετωπίστηκε αυτή η κατάσταση και άρα λοιπόν δεν είναι ανίατη η ψυχική ασθένεια, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπως έλεγα προηγουμένως. Για τη σχιζοφρένεια ψύχωση, κρατάω τον όρο σχιζοφρένεια, έστω και αν πλέον δεν χρησιμοποιείται παρά σπανιότατα όρο σχιζοφρένεια, για να γίνει πιο κατανοητός από τους τηλεθεατές μας. Ευθύνονται οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, ένα άτομο το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Ένας μεγάλος μύθος. Ανακρίβεια. Αυτό ανακρίβεια. Ακριβώς δεδομένου του ότι αυτό, ξέρεις, συντήρησε μια δοξασία πολύ άσχημη για τις οικογένειες. Ας μιλήσουμε για τη σχιζοφρενογόνο μητέρα που υπήρχε ακόμα και στους κόλπους ημών των ειδικών, που με κάποιο τρόπο θεωρείται ότι η μητέρα, η οποία έδινε διπλά μηνύματα στο παιδί, δημιουργούσε παρόμοιες καταστάσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι μια αρρώστια η οποία έχει βιολογική βάση. Και πολύ απλά νομίζω ότι συντήρησε λάθος την ενοχικότητα των γονέων. Μπορούν να εργαστούν. Ορίστε. Μπορούν να εργαστούν. Βεβαίως και μπορούν να εργαστούν και είναι μέσα στα πλαίσια και είναι μέσα στα πλαίσια της θεραπείας τους η εργασία. Και νομίζω ότι τελευταία με τη διαδικασία της αποασυλοποίησης, τα τελευταία 20 χρόνια ουσιαστικά με τη διαδικασία της αποασυλοποίησης, τα άτομα της ψυχικής που βρίσκονται στην ψυχή, που έχουν ψυχική ασθένεια, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν να εργάζονται. Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι στην πραγματικότητα ασθένειες, είναι ασθένειες ωστόσο και αυτό είναι ένας μύθος, που έχουν γενετική βάση, που έχουν βιολογική και έχουν και ψυχοκοινωνική βάση, δηλαδή έχουν αρκετές βάσεις διαφορετικές. Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες έχουν νοητική υστέρηση, δεν ισχύει αυτό. Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες μπορεί να έχουν νοητική υστέρηση, αλλά δεν φαίνεται ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση δημιουργούν ή έχουν ψυχικές ασθένειες. Yeah. Και πάμε στο τελευταίο, το οποίο ξεκαθάρισα κάτι το οποίο ξέρεις, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Που λέει ότι η κατάθλιψη οφείλεται στη αδυναμία του χαρακτήρα. Είναι το χαρακτηριστικό το οποίο ξεπέρασε το, σκέψου θετικά. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νοσεί, έχει κατάθλιψη, είναι το ότι χειρότερο να του λέμε ότι οφείλεται αυτό σε αδυναμία του χαρακτήρα. Φαίνεται ότι
οφείλεται σε αλλαγές στη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος του καταθλιπτικού λειτουργεί διαφορετικά. Είναι νόσος και πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν νόσος. Ναι. Πάμε στοιχεία της παιδικής ηλικίας, τα οποία σχετίζονται με τη βία στους ενήλικες. Πρώτον, γονεϊκή αποστέρηση ή κακοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραμέληση, η εγκατάλειψη και η κακοποίηση μπορεί να δημιουργήσει παρόμοιες καταστάσεις και θα σου έλεγα χαρακτηριστικά ότι το πιο δύσκολο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι τα θύματα γίνονται θύτες αργότερα. Σε ένα ποσοστό 40% στη σωματική κακοποίηση, δηλαδή αν έχω κακοποιηθεί σωματικά, σε ένα ποσοστό 40% γίνομαι θύτης αργότερα. Στη δε σεξουαλική, τα ίδια ποσοστά ανεβαίνουν σε 60%. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώιμη έκθεση σε βία. Δηλαδή παρατήρηση από σκηνές βίας που μπορεί να έχουν ανάμεσα στα αδέρφια ή από τους γονείς μεταξύ τους ή από τους γονείς προς τα παιδιά. Συχνές διακοπές της οικογενειακής ζωής. Χωρισμοί, διαζύγια και μετακομίσεις που μπορεί να έχουν κάνει, πολύ συχνές μετακομίσεις, εκρήξεις θυμού και συχνά μαλώματα, προβλήματα με τις μορφές εξουσίας, δηλαδή σκασιαρχείο, φυγές για παράδειγμα από το σχολείο. Και θα προσέθετα σε αυτά όλα που είπαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό, το ότι η κακοποίηση των ζώων είναι πρόδρομο στοιχείο της κακοποίησης, της σωματικής βίας που μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί μετά από κάποια χρόνια. Μάλιστα. Ενδεικτικά στοιχεία της βίας. Το πρώτο είναι το απειλές. Το 5% των ανθρώπων οι οποίοι απειλούν ότι θα σκοτώσω κάποιον, ναι, φαίνεται ότι το κάνουν πραγματικότητα. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Είναι ένα στου 20%. Το 5% των ανθρώπων που απειλούν ότι εγώ θα σκοτώσω κάποιον. Θα το κάνει. Θα το κάνουν στην πραγματικότητα από εκεί και πέρα. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά κάποιες απειλές οι οποίες υπάρχουν. Όπως αντίστοιχο έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την αυτοκτονία. Άνθρωπος ο οποίος μιλάει και λέει ότι θέλω να αυτοκτονήσω, ότι σκέφτομαι να αυτοκτονήσω. Εκεί το ποσοστό ποιο είναι? 80%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό. Δηλαδή, οι 8 στους 10. 8 στους 10 από αυτούς που λένε ότι θέλουν να αυτοκτονήσω ή ότι κάνουν κάποια πράγματα από εκεί και πέρα τα οποία σημαίνει ότι προετοιμάζονται για την αυτοκτονία. Προχωρούν. Σε ίσως όχι πετυχημένη αυτοκτονία, αλλά σε απόπειρα αυτοκτονία από εκεί και πέρα. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά. Άρα λοιπόν πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, μπορεί να είναι και μια πιθανή κλίση για βοήθεια, έτσι ως ένα σημείο αυτή η απειλή. Δηλαδή, προσπαθούμε να καλέσουμε για βοήθεια κάποιον άλλον συνάδελφο. Να κινητοποιήσουμε τον περίγυρό μας. Ακριβώς, να ενεργοποιήσουμε τον περίγυρό μας. Πολύ σωστό. Ζωτικός σωματικός χώρος. Φαίνεται, ξέρεις, ότι ειδικά τα άτομα τα οποία είναι παρανοϊκά, δηλαδή τα άτομα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη καχυποψία, εξαιρετικά μεγάλη, άριστη καχυποψία, φαίνεται ότι έχουν τετραπλάσιο χώρο ανάγκη, ούτως ώστε να νιώσουν ασφαλείς. Δηλαδή, απομακρύνονται από τον άλλον. Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τους πλησιάζουμε, αλλά να κρατάμε μια συγκεκριμένη απόσταση. Και από εκεί και πέρα, στο φόβο αυτόν τον οποίο έχουν από τον συνομιλητή, απαντούν ουσιαστικά με τη βία. Το επόμενο είναι τα σωματικά ευρήματα, ουλές, μόλοπες που μπορεί να υπάρχουν. Και φυσικά, από εκεί και πέρα, η εσωτερική μας αντίδραση απέναντι στο άτομο, δηλαδή το πώς αισθανόμαστε εμείς απέναντι στο άτομο. Που το θεωρώ και πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αν ένα άτομο μου βγάζει ότι είναι ένα βίαιο άτομο, ναι, πρέπει να μείνω σε αυτό και να επιμείνω και να προσπαθήσω με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσω. Μάλιστα. Τα χαρακτηριστικά της βίας. Προηγούμενη βίαιη συμπεριφορά. Ηλικία. Η ηλικία φαίνεται ότι αρχίζει η βία σιγά-σιγά από τους εφήβους και μεγαλώνει. Ενώ στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 20 ετών φαίνεται ότι κορυφώνται. Στην αρχή της ηλικίας, της δεκαετίας των 20, κορυφώνται. Χαρακτηριστικό και πολύ επικίνδυνο, ξέρεις, ότι η βία στους εφήβους έχει αρχίσει και διπλασιάζεται σε σχέση με τη βία στους ενήλικες. Αυξάνεται διπλασιασμένη σε σχέση με τη βία στους ενήλικες. Δηλαδή, τρέχει με διπλάσιες ταχύτητες η αύξησή της σε σχέση με τη βία στους ενήλικες. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο ίσως πρέπει να μας κινητοποιήσει. Φύλο. Χαρακτηριστικό του ανδρικού φύλου, το 90% συνήθως των βίων ανθρώπων είναι άνδρες. Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Φαίνεται ότι τα άτομα χαμηλότερου κοινωνικού-οικονομικού επίπεδου εμφανίζουν βία ή συμπεριφορά ως προς τη σωματική βία, ως προς τη λεκτική, ωστόσο και η ψυχολογική βία, μάλλον του υψηλότερου κοινωνικού-οικονομικού επίπεδου. Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα άτομα τα οποία είναι βία μπορεί να γίνουν και αυτοκαταστροφικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βίαιος μπορεί να κάνει απόπειρα ή ακόμα και πετυχημένη αυτοκτονία κάποια στιγμή. Ναι. Άρα, λοιπόν, φαίνεται ότι η βία είτε εξωστρέφεται, υπό την έννοια του ότι μπαίνω στη διαδικασία να επιτεθώ στον άλλον, είτε εσωστρέφεται, υπό την έννοια του ότι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Κατάχρηση φαρμάκων και αλκοόλ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης που υπάρχει. Ψυχικές διαταραχές και βία. Προσπαθώ πολύ σύντομα, χωρίς έτσι να μπούμε σε λεπτομέρειες που νομίζω ότι θα κουράσουν και τους τηλεθεατές, να μιλήσουμε για τις ψυχικές διαταραχές και βία. Πρώτα μίλησα και πάλι για σχιζοφρένεια, χρησιμοποιούμε τον όρο πλέον ψύχωση, όπου μιλούμε για παραλυτικές ιδέες που μπορεί να έχει το άτομο και για ψευδαισθήσεις. Το δεύτερο είναι η μανία, παραλυτικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, σε συνδυασμό, ξέρεις, με την οργή και την υπερκινητικότητα που έχει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε μανία, όλο αυτό συνιστά βία. Ψυχοσική κατάθλιψη, χαρακτηριστικό επίσης. Η κατάθλιψη, η οποία είναι βαρύτατης μορφής και συνήθως τα συγκεκριμένα άτομα σκοτώνουν για να μπορέσουν να κάνουν και στη συνέχεια αυτοκτονούν.
Δηλαδή, για να μπορέσουν τον άλλον να τον ανακουφίσουν, σκοτώνουν και μετά στη συνέχεια αυτοκτονούν. Έχουμε πολλές περιπτώσεις από πατέρες οι οποίοι έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους, τα οποία είχαν πολλά προβλήματα. Για τους τηλεθεατές, μπορούμε να θυμίσουμε και το χαρακτηριστικό έτσι, δημιούργημα, το τεράστιο δημιούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Φώνησα, που αντίστοιχα εκεί περιγράφεται μια περίπτωση ψυχωσικής κατάθλιψης. Επιλόγια ψύχωση, κατάθλιψη, τη λοχεία ή κατάθλιψη. Ναι. Και από εκεί πέρα μιλούμε για διαταραχές προσωπικότητας. Για άτομα δηλαδή τα οποία μπορεί να κυκλοφορούν, να βρίσκονται ανάμεσά μας, να είμαι εγώ, να είσαι εσύ, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πρακτικά να είναι σε χαρακτηριολογικό επίπεδο. Άρα λοιπόν παρανοηδής, μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας και στη συνέχεια έχουμε την αντικοινωνική και την ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Η παρανοηδής διαταραχή προσωπικότητας σημαίνει ότι υπάρχει το αίσθημα της απειλής στον άνθρωπο, στη μετεχνιακή υπάρχει έντονος θυμός, από εκεί και πέρα στην αντικοινωνική υπάρχει ένας φτωχός έλεγχος των παρορμήσεων και χωρίς ενοχή και χωρίς τύψεις, ναι. Ενώ στην ψυχαναγκαστική είναι μια ανάγκη μεγάλη του ανθρώπου να έχει έναν έλεγχο και απέναντι στο θυμό. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Χαρακτηριστικό. Άνδρας, για παράδειγμα, ο οποίος έχει αισθητική δυσλειτουργία, μπορεί να εμφανίσει βία ή συμπεριφορά. Σε μια προσπάθειά του να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο χτύπημα του εγώ του, δεδομένου του ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικά. Ομοφιλοφιλικός πανικός, όπου και εκεί μιλάμε για συνείδητες ομοφιλοφιλικές, μη συνειδητές δηλαδή ομοφιλοφιλικές τάσεις τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος, και από εκεί και πέρα να εμφανίσει βία ή συμπεριφορά, ούτως ώστε να σε μια ένδειξη ανδρισμού, θα λέγαμε. Και φυσικά από εκεί και πέρα τοξίκωση και στερητικά απουσίες, όπου έχουμε άρση των αναστολών, διέγερση, σύγχυση, αντίστοιχα δηλαδή τα άτομα σε σχέση με τις ουσίες μπορούν να εμφανίσουν παρόμοια συμπεριφορά. Χαρακτηριστικό στοιχείο και ξεκάθαρο. Το 43% των εγκλημάτων που έχουν γίνει, ναι. Των πετυχημένων εγκλημάτων που έχουν γίνει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κατάχρηση είτε οπιούχων είτε αλκοόλ. Μάλιστα. Συμπερασματικά τι προκύπτει? Συμπερασματικά προκύπτει ότι τελικά η βία δεν συνάδει με την ψυχική ασθένεια. Ψυχικά ασθενής δεν είναι ένας βίαιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη από την περίθαλψη, από άμεση περίθαλψη, και νομίζω ότι γενικότερα ως κοινωνία, ως άνθρωποι, οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε ούτως ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στήριξη σε έναν άνθρωπο. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή παρουσίαση.